Γεια σας! Σήμερα βρισκόμαστε στην εξειδικευμένη κλινική μαλλιών Advanced Hair Clinics για να συνομιλήσουμε με τον δόκτωρ Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή της κλινικής, αλλά και έναν εκ των κορυφαίων χειρουργών μεταμόσχευσης μαλλιών παγκοσμίω. Χαίρετε γιατρέ! Καλώ ήρθατε και ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Να είστε καλά. Σήμερα έχουμε αρκετέ ερωτήσει τηλεθεατών σχετικά με την τριχόπτωση και τη μεταμόσχευση μαλλιών. Ξεκινάμε. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι: Έχω διαβάσει για κέντρα και κλινικέ που προσφέρουν εγγύηση για το αποτέλεσμα τη μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι αξιόπιστη αυτή η εγγύηση, Αν μιλάμε για πώληση ηλεκτρικών συσκευών, τηλεοράσεων, πλυντηρίων, ψυγείων, θα έλεγα πω ναι. Στην ιατρική όμω, είναι πέρα από κάθε λογική, κάθε ηθική και κάθε διοντολογία να δίνουμε εγγύσει σαν να πρόκειται για υλικά πράγματα. Mm -hmm. Ε, η μόνη εγγύηση που μπορεί να δώσει μια κλινική για το αποτέλεσμα μια επέμβαση είναι ότι θα γίνουν όλα με το σωστό πρωτοκόλλο, με τη σωστή τεχνική, με την ιατρική γνώση και εμπειρία τη ιατρική ομάδος και με την υπόσχεση στον ασθενή ότι και μετά την επέμβαση θα είναι εκεί για να αντιμετωπίσουν τυχόν απορίε και τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Όλα τα υπόλοιπα δυστυχώ είναι στη σφαίρα του μάρκετινγκ και από μη γιατρού. Mm -hmm. Θα έλεγα στου ε, τηλεθεατέ μα, όταν ακούνε για πολλέ εγγυήσει ε, διαβίου και ειδικά συνδυάζονται και με πολύ χαμηλέ τιμέ, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Πόσο ασφαλή είναι η μεταμόσχευση mm. μαλλιών, ανησυχώ για τυχόν επιπλοκέ. Η μεταμόσχευση μαλλιών, επειδή γίνεται υποτοπική αναισθησία και ειδικά η σύγχρονη μεταμόσχευση με την τεχνική FUE που λαμβάνουμε με μονομένα τριχοθυλάκια, είναι μια πραγματικά πολύ ασφαλή επέμβαση οι επιπλοκέ οι οποίε παρατηρούνται, διότι υπάρχουν τέτοιε, είναι συνήθω πάρα πολύ ήπιε. Μπορεί να είναι δηλαδή μια μικρή τοπική θυλακίτιδα, μπορεί να είναι μια ερυθρότητα, μπορεί να είναι κάποιο είδημα μετεγχειρητικό που κρατάει μόνο δύο-τρει μέρε. Στα πλαίσια αυτά, αυτέ είναι οι συνήθει επιπλοκέ, μπορούμε να τι παρατηρήσουμε. Παρέρχονται πάρα πολύ εύκολα, δεν δημιουργούν μείζωνα προβλήματα στον οργανισμό. Πιο σοβαρέ επιπλοκέ είναι από σπανιότατε έω ανύπαρκτε. Άρα, το γενικό προφίλ των μεταμοσχεύσεων mm -hmm. μαλλιών, όπως το αποδεικνύουν οι εκατοντάδες χιλιάδες μεταμοσχεύσει που γίνονται παγκοσμίω σε ετήσια βάση, είναι ότι είναι μια ασφαλέστατη επέμβαση. Mm -hmm. Η μεταμόσχευση μαλλιών γίνεται με γενική αναισθησία. Δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Η πραγματικότητα είναι ότι η σύγχρονη μεταμόσχευση μπορεί να γίνει μόνο με τοπική αναισθησία, χωρίς οτιδήποτε άλλο, σαν να κάναμε ένα σφράγισμα στο λοδοντίατρο. Η μόνη διαφορά είναι ότι κρατάει αρκετέ ώρε για να γίνει μια μεγάλη συνεδρία. Ε, αλλά πέραν αυτού, δεν χρειάζονται ούτε γενική αναισθησία ούτε κάποια εξειδικευμένα mm. φάρμακα. Μια και μα είπατε ότι κρατάει αρκετέ ώρε. Ρωτάει και ένα τηλεθεατή πόση ώρα διαρκεί αυτή η επέμβαση, δηλαδή πόσε ώρε μπορεί να πάρει. Κοιτάξτε να δείτε. Το χρονικό εύρο μπορεί να ποικίλει, γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, επεμβάσει. Για να καλύψουμε μια μικρή ουλή, που μπορούμε να βάλουμε μερικέ δεκάδε τριχοθυλάκια. Μια επέμβαση τέτοια δηλαδή θα τελείωνε μέσα σε μισή με μία ώρα. Αλλά αν μιλάμε για μια κανονική επέμβαση μεταμόσχευση μαλλιών mm. για αρέωση στο τριχοτό mm. τη κεφαλή. Η συνήθι επέμβαση που λέμε, mm -hmm. θα λέγαμε ότι η διάρκεια τη είναι τουλάχιστον 6 με 7 ώρε, mm -hmm. όχι όμω πάνω από 8 ώρε. Και προσπαθούμε να βάζουμε ένα όριο στην επέμβαση, στα όρια που σα θέτω τώρα. Γιατί? Γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε και την άριστη βιωσιμότητα των τριχοθυλακίων. Αυτό είναι και το μόνο που μα περιορίζει, επειδή μιλάμε για ζωντανού ιστού, στη διάρκεια τη μεταμόσχευση. Φυσικά. Μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών, πόση είναι η διάρκεια αποθεραπεία, Θα χρειαστεί να λείψω πολύ καιρό από την εργασία μου, Πολύ καλή ερώτηση και πολύ συχνή. Μα τη θέτουν ειδικά άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ άσχολοι ή λόγω του αντικειμένου τη δουλειά του δεν έχουν το περιθώριο mm. μια μακρά αποθεραπεία. Η πραγματικότητα είναι ότι επειδή, όπω είπα, η μεταμόσχευση μαλλιών είναι σύγχρονη με την τεχνική FUE είναι μια διαδικασία ελάχιστα επεμβατική. Ε, με πολύ ήπιε μετεχειρητικέ επιπλοκέ και σχεδόν καθόλου πόνο, πραγματικά μα δίνει τη δυνατότητα να επανέλθουμε στην εργασία μα μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ειδικά αν η εργασία αυτή είναι η δουλειά γραφείου ή πνευματική εργασία, και ακόμη και χειρονακτικέ εργασίε ή βαριά άσκηση μπορεί να επαναληφθεί χωρί κανένα πρόβλημα το αργότερο σε μία εβδομάδα. Άρα, από λίγα 24 ώρα, ένα έω δύο, Έω μία εβδομάδα το απότερο διάστημα μπορούμε να επαναλάβουμε όλε τι δραστηριότητε που είχαμε και πριν. Mm -hmm. Και μετά τη συνεδρία μεταμόσχευση μαλλιών, πότε θα βγουν τα καινούργια μαλλιά, Τα καινούργια μαλλιά ξεκινούν να αφίονται κυριολεκτικά από τι πρώτε ημέρε μετά τη μεταμόσχευση. Πλην όμω, μεσολαβεί ένα διάστημα ε, περίπου 6-8 εβδομάδων, όπου αρκετά από τα στελέχη των μεταμοσχευμένων μαλλιών αποπίπτουν, πέφτουν. Mm -hmm. Και αυτό είναι γιατί, γιατί υφίστανται το σοκ τη μεταφορά από την δότερη περιοχή στη λήπτρια. Αυτό με τη σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή και με την τεχνική PRP που χρησιμοποιούμε το αποτρέπουμε σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει όμω. Μετά από αυτό το στάδιο όμω, μετά δηλαδή από το δεύτερο μήνα, αρχίζει σταδιακά η επαναφύτρωση των μαλλιών που είχαν πέσει και ολοκληρώνεται σταδιακά το αποτέλεσμα. Θα δούμε μια σημαντική διαφορά και ένα Αποτέλεσμα που μπορεί να είναι ολοκληρωμένο ακόμη και σε προσωπικό 80% περίπου στου 4-6 με μήνε μετά τη μεταμόσχευση. Mm -hmm. Και ω οριστικό, θεωρούμε το αποτέλεσμα περίπου στου 12 μήνε μετά. Είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα και θα με επιτρέψετε να πω, συνεχίζει η φύτρωση και μετά το 12 μήνο. Υπάρχουν μελέτε που το τεκμηριώνουν ακόμα και στα δύο χρόνια μετά τη μεταμόσχευση. Δεν είναι όμω κάτι που θα το αντιληφθούμε με γυμνό mm. μάτι. Mm -hmm. Τα μεταμοσχευμένα μαλλιά υπάρχει περίπτωση να ξαναπέσουν. Σε γενικέ γραμμέ όχι. Αλλά υπάρχουν παθολογικέ περιπτώσει που μπορεί να προσβάλλουν χωρί κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή αιτία το τριχοτό τη κεφαλή, ε, υπάγονται στην λεγόμενη έτσι, κατηγορία των αυτοάνωσων καταστάσεων, που μπορεί να είναι κάποιε ουλωτικές αλλοπαικίε ή γυροειδέ αλλοπαικία, που εκεί πέρα πλέον για λόγου που δεν γνωρίζουμε, μπορεί να προσβληθεί το τριχοτό τη κεφαλή και όχι μόνο τα μεταμοσχευμένα μαλλιά. Γενικά όμω, mm -hmm. στη διάρκεια τη ζωή ενό ασθενού. Εάν έχουν ληφθεί τα τριχοθυλάκια από τη λεγόμενη ζώνη σταθερή τριχοφύλακα, την ασφαλή ζώνη, οι πιθανότητε να χαθούν στην πορεία του χρόνου είναι λιγότερε από 10%. Η απορία ενό τηλεθεατή είναι, εάν θα μπορεί να κουρέψει πάλι πολύ κοντά τα μαλλιά του ή ακόμη και να τα ξηρίσει μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Βεβαίω. Ε, θετικά, ναι, γιατί. Αφενό με τα μαλλιά τα μεταμοσχευμένα είναι δικά μα μαλλιά, οπότε μεγαλώνουν με το ρυθμό που μεγαλώνουν τα δικά μα μαλλιά, μπορούμε να τα κουρέψουμε και να ξαναμεγαλώσουμε και ούτω καθεξή. Αν μπαίνει στην ερώτηση και το σκέλο του αν θα φαίνεται κάποιο σημάδι ή όχι, η πραγματικότητα εκεί είναι ότι αν είμαστε εμεί προσεκτικοί κατά τη διάρκεια τη επέμβαση, οι πιθανότητε να έχουμε τέτοια εμφανή σημάδια ακόμη και σε πολύ κοντά μαλλιά είναι μικρέ. Mm -hmm. Και ειδικά αν χρησιμοποιούμε μικρότερη διαμέτρου εργαλεία στην FUE. Δυστυχώ δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την τεχνική strip, την FUT, mm. για τον πολύ απλό λόγο ότι εκεί πέρα η γραμμική ουλή με λιγότερο ή περισσότερο τρόπο θα είναι εμφανή. Είναι ορατή, ναι. Μπορώ να σταματήσω την αγωγή που παίρνω για την τριχόπτωση μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Ε, Όπω συνηθίζω να λέω, ειδικά στου νεότερου ασθενεί, είτε κάνει είτε δεν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών, αν θε το ελάχιστο δυνατό να διατηρήσει την εικόνα όπω είσαι σήμερα, πρέπει να είσαι επιμελή για μακρά Χρονικά διαστήματα να λαμβάνει συντηρητική αγωγή. Mm -hmm. Αν τη διακόψει, το μόνο που θα κάνει είναι να επιτρέψει στο γενετικό σου υπόστρωμα σε συνδυασμό με το στρε, με το περιβάλλον και λοιπού άλλου παράγοντε να χάσει και άλλα μαλλιά. Άρα, η απάντηση στο αν πρέπει να συνεχίσω την αγωγή μετά το χειρουργείο και για πόσο διάστημα είναι πάρα πολύ απλή και τη λέω σε όλου του ασθενεί. Για όσο διάστημα σε ενδιαφέρει να έχει τα μαλλιά σου κεφάλι. Κλείνοντα, μια συνεδρία μεταμόσχευση μαλλιών αρκεί για να αποκτήσει κάποιο πυκνά μαλλιά για πάντα, Αυτό εξαρτάται. Εξαρτάται από την ηλικία, από το βαθμό τη αρέωση, από, από τον τρόπο ε, επέκταση, αν αφορά δηλαδή όλε τι περιοχέ ή μόνο μπροστά ή μόνο πίσω και από άλλου παράγοντε. Ε, κατά τεκμήριο, οι μεγαλύτεροι ασθενεί που έχουν περιορισμένα προβλήματα μπορεί να δουν το αποτέλεσμα που θέλουν ακόμη και με μία συνεδρία. Οι νεότεροι ασθενεί, οι οποίοι ξεκινούν αρκετά νωρί και αυτοί οι οποίοι έχουν εκτεταμένα προβλήματα που αφορούν όλε τι ζώνε, δηλαδή από μπροστά, από τη γραμμή του μετόπου μέχρι πίσω στην κορυφή, πιθανότατα θα χρειαστούν και δεύτερη και τρίτη συνεδρία, εφόσον έχουν δότρια περιοχή, και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινεί, ειδικά με του νεότερου ασθενεί, ότι δεν τελειώνει το πρόβλημα με μία μεταμόσχευση σήμερα νομοτελειακά, ακόμη και αν είμαστε πολύ ε, πιστοί στη συντηρητική αγωγή, πιθανότατα θα χρειαστεί στο μέλλον και δεύτερη και τρίτη επέμβαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις απαντήσεις που μας δώσατε και φυσικά ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο χώρο σας. Εγώ σας ευχαριστώ, τιμή μου.